λειτουργεί τελικά θετικά αυτό το σπάσιμο της Β' Αθήνας, τώρα που το βλέπετε στην προεκλογική περίοδο. Και τελικά τι ρόλο παίζουν οι κομματικές οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας? Βοηθούν ή αποθούν την κοινωνία? Είναι προφανές ότι λειτουργεί θετικά. Η Β' Αθηνών ήταν μια αχανής, με μεγάλες δυσκολίες περιφέρεια. Δυσκολίες εννοώ για έναν βουλευτή να παρακολουθήσει τα προβλήματα. Σήμερα μπορώ και εγώ που έχω περπατήσει έτσι κάθε γειτονιά όσο μπορούσα περισσότερο από τους 13 Δήμους και τις 15-16 Δημοτικές Ενότητες, ότι υπάρχει μια διασύνδεση ακόμα και στα τοπικά προβλήματα. Δηλαδή, μιλάει η Αργυρούπολη και το Ελληνικό για τη μεγάλη επένδυση η οποία θα φέρει δουλειές. Την ίδια στιγμή όμως αυτή η επένδυση θα δημιουργήσει ένα αυξημένο κυκλοφοριακό πρόβλημα που θα επηρεάσει το Βύρονα, την Κεσαριανή, του Ζωγράφου, την Ηλιούπολη. Και συνεπώς τα ζητήματα και τα προβλήματα είναι αλληλένδετα, τα θετικά και τα αρνητικά. Αντίστοιχα, το Μοσχάτο και ο Ταύρος έχει ζητήματα που μπορεί κάποιος να τα παρακολουθήσει. Η τριχοτόμηση του Ταύρου με την Πειραιώς και τις γραμμές του τρένου είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα το οποίο ένας τοπικός βουλευτής μπορεί να το καταλάβει, να το νιώσει και να προσπαθήσει να βελτιώσει. Κομματικές οργανώσεις. Λοιπόν, αυτό που βέβαια θα ήθελα να πω είναι ότι είδατε ότι η Νέα Δημοκρατία, όταν μια κίνηση γίνεται θετικά από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, τη στήριξε και γι' αυτό ισχύει και από την αρχή. Ελπίζω, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έδεσε μια υπόσχεση για τις κατοίκους του εξωτερικού και δεν την υλοποίησε τη στιγμή που ψηφίστηκε αυτή η διάταξη για το σπάσιμο. Ελπίζω ότι όταν το φέρει η Νέα Δημοκρατία, αν αυτό είναι εφικτό με την ψήφο του ελληνικού λαού, το ίδιο θα κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ και θα στηρίξει, να δείξει δηλαδή την ανάλογη ωριμότητα που έδειξε και η Νέα Δημοκρατία. Όσον αφορά τις κομματικές οργανώσεις, ομολογώ ότι είναι αρκετά ζωντανές, τουλάχιστον αυτήν την περίοδο, στην Νέα Δημοκρατία και είναι πολύ ευχάριστο για κάποιον βουλευτή που είναι ένα μικρό σχετικά χρονικό διάστημα στον οργανισμό και στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, να μπορεί να έχει κάποιες επαφές και να μπορεί να υπάρχει ένα σημείο επαφής με τους πολίτες. Μάλιστα. Μέσω των περιπτέρων και των εκδηλώσεων των κομματικών οργανώσεων. Λειτουργούν θετικά, εγώ θα το έλεγα. Για Θεοχάρη είναι μεγάλο στοίχημα για τη Νέα Δημοκρατία, βάσει αυτών των οποίων λέει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έτσι. Και αυτά τα οποία λένε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ γενικά είμαι σχετικά επιφυλακτικός με αυτά τα οποία θα δούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει μένουμε σε αυτά τα οποία λέτε. Αυτό Ελληνικό 1, επέκταση Αττικής Οδού 2, δύο μεγάλα έργα που θα αλλάξουν όλη την όψη της Νότιας Αθήνας. Συμφωνούμε σε αυτό? Συμφωνούμε. Τι λέει η Νέα Δημοκρατία λοιπόν? Αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία είναι ότι επιτέλους πρέπει να επιστρέψει η αποτελεσματικότητα στην διακυβέρνηση. Τώρα πώς θα είναι καινούργιο, είναι καινούργιο επιχείρημα. Την ευθύνη στη Λάμδα, τη είναι καινούργιο το επιχείρημα αυτό του κύριου Μπαλάφα. Ευθύνη, βλέπω μετά την ήττα της ευρωεκλογίας. Να με διαψεύσετε για αυτά που είπα. Δεν είναι έτσι. Ευχαρίστω. Αλλά διαψεύστε με. Μα δεν χρειάζεται, καν να σας διαψεύσω, κύριε Μπαλάφα. Δεν χρειάζεται καν να σας διαψεύσω. Διότι εσείς οι ίδιοι έχετε διαψεύσει τον εαυτό σας. Κάθε 6 μήνες ο κύριος Πιτιόρλας μας έλεγε όπου να είναι μπαίνουν οι μπουλντόζες. Εγώ δεν έβαλα τα χρονοδιαγράμματα. Εσείς τα βάζατε. Εσείς είπατε τέλος του 17 θα μπουν οι μπουλντόζες. Εσείς είπατε τέλος του 18 θα μπουν οι μπουλντόζες. Και δεν μπαίναν οι μπουλντόζες. Εάν φταίει ο υπεργολάβος, φταίνε οι φύλακες που φυλάνε το ελληνικό στις πόρτες. Φταίει η Lambda Development. Φταίει ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Τάδε. Φταίει η Υπηρεσία Υπολοδομία που ανακαλύπτει δάση ή που ανακαλύπτει, ξέρω εγώ, το δασαρχείο ή η Αρχαιολογική Υπηρεσία ανακαλύπτει αρχαία και μνημεία σύγχρονα στα κτίρια. Φταίει ότι ο κύριος Σταθάκης αποφασίζει τη μία φορά να πει ότι τα κτίρια θα γκρεμιστούν όπως λέει η σύμβαση. Και άρα πρέπει να βγουν άδειες γκρεμίσματος και να γκρεμιστούν τα κτίρια πριν παραδοθούν, ή ξυπνάει ένα πρωί και μας λέει ότι όχι, δεν θα τα γκρεμίσουμε, θα τα νομιμοποιήσουμε και αλλάζει εντελώς τη διαδικασία. Δεν έχει καμία σημασία ποιος φταίει. Εσείς είστε υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση της χώρας, είστε υπεύθυνοι για να υπάρχουν δουλειές στους Έλληνες πολίτες και να μην φεύγουν τα παιδιά μας στο εξωτερικό, και αυτές οι δουλειές που θα φτιαχτούν στο χτίσιμο του ελληνικού έπρεπε ήδη να έχουν τρέξει για να κρατήσουν παιδιά των νοτίων προαστίων. Σήμερα πήγα και κυκλοφορούσα στην Κλειφάδα σε μία μάντρα. Έδινα τα φυλάδια μου τα προεκλογικά. Και μου λέει ο άνθρωπος, πρέπει την επόμενη εβδομάδα να ξεκινήσει το ελληνικό. Εγώ λοιπόν σας λέω το εξής. Η Νέα Δημοκρατία θα κάνει δύο απλά πράγματα. Πρώτον, θα υπογραφούν οι υπουργικές αποφάσεις άμεσα, ώστε να μην είναι η κυβέρνηση εμπόδιο σε καμία επένδυση. Πρώτον. Και δεύτερον,
Εάν μένουν άλλα πράγματα να γίνουν από την πλευρά της Lambda Development, θα γίνουν και θα πιεστεί να γίνουν με πιέσεις προς τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι, ώστε να ολοκληρωθεί αυτό. Είμαστε υπόλογοι στον ελληνικό λαό για να γίνει. Φυσικά, δεν είναι το μόνο πράγμα η επένδυση στο ελληνικό που πρέπει να γίνει. Το είπε και ο κύριος Παπαγιάννης πολύ καλά προηγουμένως. Υπάρχει ένα πρόγραμμα υποδομών. Έργων, στο πρόγραμμα υποδομών, δύο τεράστια και εμβληματικά έργα είναι για την Αττική. Είναι η σύνδεση που δεν έχει σχέση με τον νότιο τομέα. Η σύνδεση και η παράκαμψη του πολεοδομικού ιστού, ώστε να φεύγεις από την Ελευσίνα προς Θήβα και να συνδεθούν οι δύο αυτοκινητόδρομοι από βορρά και προς Δυσμάς. Και η επέκταση της Αττικής Οδού, που είναι ένα έργο το οποίο είναι κρίσιμο για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τα κυκλοφοριακά προβλήματα. Εγώ θα προσέθετα και τη Βουλιαγμένη. Η Βουλιαγμένη σε πολλά σημεία πρέπει να δούμε αν είναι δυνατόν να υπογειοποιηθεί. Διότι η λεωφόρος Βουλιαγμένης. Βεβαίως. Ναι. Διότι αυτή τη στιγμή, φανταστείτε, όποιος έχει οδηγήσει και Ποσειδώνος τα σημεία που αγγίζουν το ελληνικό, φανταστείτε αν έρθουν να μείνουν 26-27 χιλιάδες άνθρωποι στην περιοχή εκείνη, αυτό που έχουμε τις Κυριακές που πίζει προς τις παραλίες ο δρόμος, θα το έχουμε καθημερινά. Μάλιστα. Πρέπει τώρα να πάμε το λύσουμε Κατσότη, για να μην έχουμε ποιότητα ζωής κατεστραμμένη. Κύριε Κατσότη, θα περάσετε σε ιδιωτικό ασφαλιστικό σύστημα της συντάξης, γιατί το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, το φωνάζει, ναι, το λέει και ο Πρωθυπουργός. Είναι τα fake news του ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχήν, με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι φοβερό, δεν ασχολείται ούτε ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν το ρωτήσει για την υγεία, σου λέει θα την ιδιωτικοποιήσει η Νέα Δημοκρατία. Για την παιδεία δεν θα προσλάβει η Νέα Δημοκρατία. Για τις συντάξεις θα τις κάνει ιδιωτικές η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι φυσικά μια ομολογία ήττας. Ο κύριος Μπαλάφας έρχεται εδώ πέρα και γι' αυτό έτσι με πολύ χαρά τον άφηνα να μιλάει στον ελληνικό λαό και να του λέει ότι περνάει μια χαρά. Η μεσαία τάξη πάει καλά. Είπα τέτοιο πράγμα. Αυτό ακριβώς είπατε. Είπα τέτοιο πράγμα. Αυτό ακριβώς είπατε. Τέτοιο πράγμα, ναι, ότι περνάει μια χαρά. Κύριε Μπαλάφα, δεν χρειάζεται. Απλώς λέω ότι αν θέλετε να πω, λέω, ρημάξατε τη μεσαία τάξη. Τη ρημάξατε. Εσείς με τη φορολογία. Ακριβώς. Η μεσαία τάξη δεν φορολογήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό πείτε τα να τα ακούσει με λέει η μεσαία τάξη. Δεν υπάρχει υπερφορολογία. Κύριε Μπαλάφα, συν 0,5, εγώ θα απαντήσω όλα. Ένα-ένα σημείωσα επιμελώς ένα-ένα τα θέματα που σέβαλα. Και τα ψέματά σας και τη συντάξη και αυτά θα απαντήσω. Και σε αυτά θα απαντήσω. Δεν χρειάζεται να εκνευρίζει, κύριε Μπαλάφα. Λοιπόν, συν κόμμα. Κύριε Μπαλάφα, πάει πολύ να κατηγορείτε εσείς για τη διαστεύρωση. Πάει πολύ. δεν χρειάζεται, κύριε. Κύριε Θεοχαρή, πάει πάρα πολύ. Σας λέω λίγο. Η συμφωνία που τα ομόλογα πέφτουν, διότι πραγματικά προεξοφλείται η μεγάλη διαφορά στις ευρωεκλογές. Πέφτουν πολύ καιρό. Προεξοφλεί μια πολιτική αλλαγή. Πέφτουν για αυτόν τον λόγο. Κύριε Μπαλάφα, αφήστε λίγο. Πράγματα που είναι σωστά. Δεν πειράζει. Το ξέρω ότι εκνευρίζεστε. Το ξέρω ότι εκνευρίζεστε. Σας άφησα να μιλήσω. Στα παραμύθια και λίγο πολιτισμό. Και λίγο δημοκρατικό πολιτισμό. Δεν ακούγεται καταρχήν. Μπορούμε να τον αφήσουμε ένα λεπτό με τον πολιτικό πολιτισμό. Δεν χρειάζεται. Ελάτε, κύριε Θεοχάρη. Λοιπόν, τα ομόλογα πέφτουν διότι προεξοφλούν πολιτική αλλαγή. Το κόμμα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών δεν μπορεί να μιλάει για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Στις 120 δόσεις υπάρχουν μια σειρά από προβλήματα τα οποία εσείς έρχεστε να προσπαθήσετε να λύσετε με ποινιπή αντιδημοκρατικά έχοντας κλείσει τη Βουλή. Κύριε Μπαλάφα, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, κύριε Μπαλάφα. Εγώ έκανα ερώτηση στον Υπουργό Οικονομικών για να δώσει παράταση σε 120 δόσεις και το έκανα μετά την ερώτηση. Ο καθήλυνα αρμόδα είπε ότι 120 δόσεις όπως και κάθε ρύθμιση οικονομεύει την εκλογή. Κύριε Μπαλάφα, μου σας ξαναλέω. Σας ξαναλέω, κύριε Μπαλάφα. Αφού δεν μπορείτε να κάνετε διάλογο. Διάλογο κάνω. Κανένα διάλογο δεν κάνετε. Να μας πείτε αν ισχύει αυτό που είπε ο κύριος Βρούτσης. Ακούστε, σας ξαναλέω. Ο κύριος Βρούτσης ήταν ο εισηγητής που ψηφίσαμε υπέρ των 120 δόσεων. Και τέλος για τις συντάξεις. Και ελπίζω να με αφήσει να μιλήσω επιτέλους. Ελάτε, κύριε Θεοχάρη, δεν έχω πολύ χρόνο. Κλείστε σιγά σιγά. Η Νέα Δημοκρατία δεν μιλάει για ιδιωτικό ασφαλιστικό σύστημα. Εντάξει. Λέει ότι οι επικουρικές επιτέλους θα πρέπει να είναι χρήματα κουμπαρά, να υπάρχει κεφαλαιοποιητικό σύστημα, ώστε τα λεφτά σου να είναι δικά σου. Αυτή τη στιγμή τα λεφτά σου δεν είναι δικά σου, διότι τα παίρνει ο συνταξιούχος. Αυτό σημαίνει ότι όσο έχουμε τέτοια υπογεννητικότητα, το ασφαλιστικό σύστημα δεν θα αντέξει. Άρα και η Νέα Δημοκρατία ιδιωτών, θα το κοιτάξει αυτό κατάματα. Όχι σε χέρια ιδιωτών. Από αυτά που λέτε. Όχι σε χέρια ιδιωτών. Μάλιστα. Σε
κεφαλαιοποιητικό σύστημα που μπορεί να διαχειρίζεται το δημόσιο και θα διαχειρίζεται το δημόσιο στο μεγαλύτερο μέρος του.